Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και θα πιούμε μαζί καφέ, αν το θέλετε φυσικά. Και θα συζητήσουμε για κάτι απλό, αλλά και πάρα πολύ ουσιώδες, πάρα πολύ βασικό. Για την τοξικότητα στο φλερτ, η οποία είναι μια τεράστια κόκκινη συμπέα. Ένα καμπαναριό, όπω έγραψε μια φίλη χθε στην ιστορία επιτυχίας της. Το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, καθώς διαβάζοντας τα μηνύματα μου στο instagram είδα μια άλλη, άλλη μια ιστορία επιτυχίας η οποία από ό,τι καταλαβαίνω ε, ήταν αφορμή το χθεσινό βίντεο, ιστορία επιτυχίας, για να το γράψει η φίλη που μου το έγραψε. Λοιπόν, λέει, κυρία Θέκλα καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα είναι πρωί τώρα που γυρίζω το βίντεο και αυτό είναι ο δεύτερο πρωινό μου καφέ. Εντάξει, όπω λέει και το φλιντζάνι μου, not a morning person, δεν είμαι και πολύ πρωινό πρόσωπο. Είναι 11.30 το πρωί τώρα που γυρίζω το βίντεο, αλλά. Για μένα πρωί είναι. Το πήρα απόφαση ότι έχω κάποια συγκεκριμένα ωράρια με τα οποία λειτουργώ καλύτερα και δεν το πολεμάω. Τουλάχιστον όσο ακόμη είναι καλοκαίρι και δεν έχουμε πρωινά ξυπνήματα με τα παιδιά. Δεν θέλω να σχολιάσω όμως ένα συγκεκριμένο σκυλάκι το οποίο προκαλεί πολύ πρωινά ξυπνήματα. Για παράδειγμα στις 7 το πρωί θέλει να πάει στην τουαλέτα και διάφορα άλλα. No comment, κανένα σχόλιο. Λοιπόν, κυρία Θεκλά καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους εύχομαι. Θέλω να σας στείλω εδώ και δύο μήνες, αλλά ένα πρόβλημα υγείας που προέκυψε και εν τέλει ξεπεράστηκε, με έκανε να καθυστερήσω το μήνυμα. Εύχομαι να είναι όλα περαστικά. Ένα ευχαριστώ ήθελα να σας πω, που μέσα από τα βίντεο σας μπόρεσα να αντιμετωπίσω μια κατάσταση προσωπικής φύσεως που προέκυψε, αλλά χάρη σε σας έφυγε, ανεπιστρεπτή από το πρώτο ραντεβού. Αυτό θέλω. Αυτό επιθυμώ για εσάς. Να φτάσετε στο σημείο που να εντοπίζετε την τοξικότητα από το πρώτο ραντεβού και να μην χρειάζεται να υπάρξει δεύτερο. Και να μην γίνεται έτσι η ερωτική σας ζωή, ακόμη και αν είναι σε επίπεδο φλερτ, ραντεβού και προσπάθειας έβρεσης συντρόφου, τοξική. Γιατί έχουμε και τοξικές σχέσει, άνθρωποι που είναι μαζί για κάποια χρονικά διαστήματα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, όπου η κατάσταση είναι αφόρητα τοξική μέσα στη σχέση, αλλά έχουμε και τοξικό φλερτ και τοξικό dating. Βγαίνουμε και τοξικά ραντεβού. Χαίρομαι <σχαί> για αυτό που γράφει φίλη. Μέσα από τα βίντεο σα μπόρεσα να αντιμετωπίσω μια κατάσταση προσωπική φύσεω που προέκυψε, αλλά χάρη σε εσά έφυγε ανεπιστρεπτή από το πρώτο ραντεβού. Δεν είναι χάρη σε μένα, είναι χάρη σε κάποια πράγματα που συζητάμε εδώ στο κανάλι και εσύ έχει ευήκον ου και ευήκο αότα και τα ακού. Και τα εφαρμόζει κιόλα. Όταν τον άκουγα, στο μυαλό μου ήσασταν εσεί να χτυπάτε όχι το κόκκινο καμπανάκι των βίντεο, αλλά ολόκληρο καμπαναριό σε μεγάλη εκκλησία το 15 Αύγουστο. <laughs> <laughs> Τι ωραία έκφραση. Όταν τον άκουγα στο πρώτο ραντεβού, στο μυαλό μου μέσα ήσασταν εσεί να χτυπάτε όχι το κόκκινο καμπανάκι, τον βίντεο, αλλά ολόκληρο καμπαναριό σε μεγάλη εκκλησιά το 15 Αύγουστο. Νόμιζα ότι βλέποντα τα βίντεο, δεν θα μπορούσα να αφομοιώσω πολλά πράγματα. Τελικά όμω εντυπώθηκα στο μυαλό μου περισσότερα από όσα φανταζόμουν. Χαίρομαι. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σα πω το εξή. Επειδή με προβλημάτισε πάρα πολύ η ιστορία τη φίλη που συζητήσαμε στο live του προηγούμενου Σαββάτου, το live με τίτλο Φιλία και σχέση και σχέσει η επί 10 χρόνια κολλητή μου τα έφτιαξε με τον πρώην μου. Με προβλημάτισε πάρα πολύ η πολύ άσχημη συνθήκη στην οποία περιήλθε αυτή η φίλη, που σα έχω πει και στο live μου γράφει τα τελευταία χρόνια τακτικά. Συνειδητοποίησα εκ των υστέρων μετά το live αυτό που είχα υποψιαστεί. Ότι αυτή η φίλη δεν παρακολουθεί τα βίντεο συστηματικά. Έρχεται στο κανάλι και παρακολουθεί βίντεο όταν βρίσκεται σε μεγάλον distress. Όταν δηλαδή νιώθει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να ακούσει κάτι από κάπου να πιαστεί. Δεν παρακολουθούσε όμω συστηματικά τα βίντεο. Η προτροπή μου είναι σε όσου βρίσκεστε εδώ στο κανάλι και ψυχοεκπαιδεύεστε συνειδητά να παρακολουθείτε τακτικά τα βίντεο. Όλα τα βίντεο. Ακόμη και ένα βίντεο που ο τίτλο του σα φαίνεται άσχετος με τα ζητήματα που σα απασχολούν, παρακολουθήστε το. Γιατί εάν είμαστε καθημερινά σε επαφή με την ψυχοεκπαίδευση, εάν θέλετε, κάνουμε θετική πλήση εγκεφάλου στον εαυτό μα, ούτω ώστε να οχυρωνόμαστε πνευματικά και ψυχικά για να μπορούμε να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα, ο οποίος είναι απαραίτητος για να βγούμε από τα σκοτάδια μας. Δεν σα το λέω αυτό για να ανέβουν οι θεάσει στο βίντεο. Ήδη είναι αρκετέ οι θεάσει στο βίντεο και μπορούν να γίνουν ακόμη και περισσότερε. Και επίση, όπω γνωρίζετε, δεν επιθυμώ ανώφελε θεάσει. Δηλαδή, δεν επιθυμώ ανθρώπου τοξικού, με τοξική διάθεση, να λιμένουν το κανάλι. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε και χιλιάδε ανθρώπου σε απόκρυψη. Όχι 200, όχι 300. 2-3 χιλιάδε άνθρωποι ή προφίλ ανθρώπων, για να το πω καλύτερα, βρίσκονται σε απόκρυψη στο κανάλι μα. Ο λόγος που σας λέω και επιμένω να παρακολουθείτε εντατικά και συστηματικά καθημερινό τα βίντεο είναι για να παίρνετε ψυχική τροφή, πνευματική τροφή και ενδυνάμωση επί καθημερινής βάσης. Και παρόλο που συστήνω ολόψυχα τη ψυχοθεραπεία και μιλάμε για το τρίπτυχο ψυχοθεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης και προσωπικού πνευματικού αγώνα, πολλές φορές διαβάζω από εσάς ότι είτε δεν έχετε τα χρήματα να κάνετε ψυχοθεραπεία και περιορίζεστε σε αυτά που έχετε στα χέρια σας δωρεάν, που είναι η καθημερινή ψυχοεκπαίδευση, η καθημερινή παρακολούθηση των βίντεο και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας, είτε κάνετε ψυχοθεραπεία και δεν είστε ευχαριστημένοι από την προσέγγιση του θεραπευτή της θεραπευτήριας σας, αλλά βρίσκετε στην καθημερινή και συστηματική ακρόαση των ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο, απαντήσεις σε ερωτήματα σας, πληροφορίες που σας είναι πολύ χρήσιμες για τη δουλειά που κάνετε με τον εαυτό σας. Στον καλύτερο ψυχολόγο του κόσμου να πάμε αν υπάρχει που δεν υπάρχει. Πόσα άλλα πράγματα και αν κάνουμε. Εάν δεν κάνουμε καθημερινά εντατικά ψυχοεκπαίδευση συστηματικά, ώστε να βρισκόμαστε σε εγκρήγορση και να κάνουμε και τον πνευματικό μας αγώνα δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εσωτερικά μας σκοτάδια και να δαμάσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Δεν μπορώ να το τονίσω περισσότερο. Και αρκετοί από εσά μου γράφετε στα σχόλια ότι μπορεί να ξεκινήσετε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο που φαινομενικά ο τίτλος του σας φαίνεται αδιάφορος για τα ζητήματα που σας απασχολούν, αλλά μέσα από εκείνο το βίντεο να πάρετε πληροφορίες για πράγματα τα οποία πραγματικά σας απασχολούν. Σας το λέω εντύμως. Για δύο βασικούς λόγους άφησα το γραφείο μου. Ο πρώτος ήταν επειδή δεν άντεχα την επαφή με κάποιους θεραπευόμενους που εκ των πραγμάτων ήταν τοξικοί. Και όταν έχεις ένα γραφείο σε μια πόλη που ο κόσμος σε γνωρίζει λόγω καθημερινής ή εβδομαδιαίας παρουσίας στην τηλεόραση, θα Προσελκύσει αρκετού ανθρώπου για θεραπεία, από του οποίου μεγάλο ποσοστό θα έχουν τοξική συμπεριφορά. Άρα, ο πρώτο λόγο είναι ότι δεν άντεχα να έρχομαι καθημερινώ σε επαφή με τοξικού ανθρώπου. Δεν ήταν όλοι οι θεραπευόμενοι μου τοξικοί, αλλά υπήρχαν αρκετοί τοξικοί, γιατί όπω λέμε πολύ συχνά, ζούμε ανάμεσά του. Ο δεύτερο λόγο ήταν επειδή κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεδριών, Λόγω της δικής μου θεραπευτικής προσέγγισης έδινα πολλές ψυχοεκπαιδευτικές πληροφορίες σε ένα πρόσωπο το οποίο είχε επαφή μαζί μου για όση ώρα διαρκούσε η συνεδρία που ήταν 50 λεπτά κανονικά αλλά μπορεί να πήγαινε μέχρι και τη μία ώρα και όλες αυτές τις πληροφορίες σκεφτόμουν και εγώ την ώρα που τις εξτόμιζα αλλά και πολλοί θεραπευόμενοι μου μου το έλεγαν ότι αν αυτές τις πληροφορίες τις ηχογραφούσαμε ή τις βίντεο σκοπούσαμε και τι, τις βάζαμε σε μια πλατφόρμα, μιλάμε τώρα και για εποχές πριν 20 χρόνια που δεν υπήρχε το YouTube, σε, μια πλατφόρμα να παίζουν στο ραδιόφωνο θα έπαιρνε βοήθεια πολλοί κόσμος. Έχω κλείσει το γραφείο για αυτούς τους δύο λόγους. Ο δεύτερος σας αφορά που είναι ότι η προσέγγιση μου η θεραπευτική ήταν πάντοτε ψυχοεκπαιδευτική. Είχε πάντοτε το σημείο του να δίνω γνώσεις και πληροφορίες στους θεραπευόμενους μου να τους δίνω εργαλεία με τα οποία οι ήδη να αντιμετωπίζουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες και να επιλύνουν τα προβλήματα τους. Οπότε έχετε ένα θησαυρό στα χέρια σας. Ακόμη και εσείς οι οποίοι δεν μπορείτε να μπείτε στη συμμετοχή. Η συμμετοχή στο κανάλι μας έχει πέντε επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο στοιχίζει μόνο 5 ευρώ το μήνα. Και όσοι μπαίνουν στη συμμετοχή στο πρώτο επίπεδο έχουν πρόσβαση σε όλα τα playlists όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία με ψυχοεκπαιδευτικό ενδιαφέρον και ψυχοεκπαιδευτικά μηνύματα και διδάγματα και σε κάποια βίντεο τα οποία ανεβάζω impromptu χωρίς διαφημίσεις για όλους όσοι βρίσκονται στη συμμετοχή. Και τα υπόλοιπα επίπεδα, το δεύτερο είναι εκείνο στο οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση και στο book club το οποίο κάνουμε κάθε τρίτη όπου συζητάμε μέσω zoom ζωντανά το βιβλίο, το βίντεο από το βιβλίο που έχουμε μελετήσει την προηγούμενη μέρα. Υπάρχει το τρίτο επίπεδο όπου οι άνθρωποι έχουν όλα τα προνόμια από το προηγούμενο επίπεδο και επιπλέον έχουν πρόσβαση σε ένα webinar το μήνα, διαδικτυακό σεμινάριο μέσω Zoom το οποίο είναι masterclass, δίνει δηλαδή πολύ πρακτικές γνώσεις στο Zoom για επίλυση προβλημάτων και όσοι βρίσκονται, όσες βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο έχουν περισσότερο προσόν το να συμμετέχουν κάθε Τετάρτη βράδυ 9 με 11 στο Zoom στη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα τη διαδικτυακή με γυναίκε και επίση να συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη συζήτηση στην κοινότητα στο Viper που έχουμε για τι γυναίκε και να παίρνουν έτσι και στήριξη και να δείχνουν αλληλεγγύη μία στην άλλη και ο καθεξής. Και φυσικά είναι και το πέμπτο επίπεδο, το επίπεδο των ανδρών, οι οποίοι έχουν μια φορά την εβδομάδα κάθε πέμπτη 9 με 11 τη δική τους ψυχοεκπαιδευτική ομάδα στο Zoom. Σε αυτό το σημείο θέλω να διαβάσω ένα κομμάτι από μια συνομιλία στο Messenger, η οποία με προβλημάτισε. Μου γράφει μια φίλη. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Έχετε κάποιο βίντεο για το πώς αντιμετωπίζουμε, φερόμαστε σε ανήλικο παιδί 17 ετών που παρουσιάζει εδώ και χρόνια αναρκησιστική συμπεριφορά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ τη στέλνω το βίντεο από το webinar που κάναμε στις 15 Ιουνίου το οποίο όπως σας είπα και προηγουμένως το webinar είναι από το τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω και στο τρίτο επίπεδο στοιχίζει 10 ευρώ το μήνα να μπει κάποιο, το οποίο έχει θέμα πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου ώστε να μην καταντήσουν βορρά των αρχισακίων και στο οποίο αυτό webinar, το οποίο θεωρώ ότι είναι κορυφαίο webinar υπάρχουν και Πληροφορίε, χρήσιμε οδηγίε για το πώ χειριζόμαστε παιδιά σε διάφορε ηλικίε και ειδικά στην εφηβεία που αναπτύσσουν ναρκιστική συμπεριφορά. Δεν τη έστειλα τυχαία αυτό το βίντεο. Γιατί όταν διάβασα αυτό το μήνυμα που λέει: Έχετε κάποιο βίντεο για το πώ αντιμετωπίζουμε, φερόμαστε σε ανήλικο παιδί 17 ετών που παρουσιάζει εδώ και χρόνια ναρκιστική συμπεριφορά. Το πρώτο βίντεο που ήρθε στο μυαλό μου και σκέφτηκα αυτό θα είναι ένα πολύ χρήσιμο βίντεο για αυτή τη γυναίκα, ήταν αυτό. Τη στέλνω το link και μου γράφει σας ευχαριστώ πολύ. Τρεις ώρες μετά μου γράφει πίσω. Κυρία Θέκλα, το βίντεο είναι μόνο για τους συνδρομητές, γιατί αυτά τα βίντεο, άμα πατήσεις επάνω, σου λένε ότι είναι μόνο για τους συνδρομητές. Και τη λέω, το γνωρίζω. Με ρώτησε αν έχω στο κανάλι σχετικό βίντεο. Αυτό είναι σχετικό. Και μου απαντάει. Δυστυχώ δεν με βοηθάει. Σα ευχαριστώ. Και διαρωτώ με και σπάζω το μυαλό μου. Έχει ένα παιδί 17 ετών, το οποίο καταγράφει από μόνοι σου, γράφει από μόνοι σου ότι έχει ναρκιστική συμπεριφορά χρόνου. Ρωτά μία ψυχολόγο αν έχει ένα εξειδικευμένο βίντεο που μπορεί να σε βοηθήσει. Σου στέλνει το εξειδικευμένο βίντεο, πατά πάνω, μαθαίνει ότι είναι μόνο για συνδρομητέ, μαθαίνει ότι για να παρακολουθήσει αυτό το βίντεο πρέπει να πληρώσει 10 ευρώ, εντωμεταξύ όποιο μπαίνει στη συμμετοχή μπορεί ανα πάσα στιγμή να ακυρώσει τη συνδρομή του. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει και για ένα μήνα, να δει όσα βίντεο θέλει να δει και μετά να βγει. Και γράφεις δυστυχώς δεν με βοηθάει. Δηλαδή, τι αξία έχουν τα 10 ευρώ για να παρακολουθήσεις όχι μόνο αυτό το βίντεο από το webinar, το οποίο βίντεο θα βάλω, το link του βίντεο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, αλλά και όλα τα άλλα βίντεο των περασμένων webinar, το οποίο είναι εξίσου χρήσιμα και εξίσου δημιουργικά. Και να έχεις και για ένα μήνα, εάν πληρώσεις 10 ευρώ, την πρόσβαση και στο book club κάθε τρίτη και να δεις όλα τα βιβλία, όλα εκείνα τα 13-14 πόσα είναι playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά. Έχει μέσα το βιβλίο «Τοξικοί γονείς», έχει το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», έχει τη βίβλο της Δόκτορ Ράμανη για τον αρκισισμό, έχει το βιβλίο αφού είναι τόσο υπέροχο εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, έχει μέσα τα βιβλία του Σκοτ Πέκ και το βιβλίο «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» και το δεύτερο της τριολογίας ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο συνεχίζεται. Και το βιβλίο Οι άνθρωποι του ψεύδου, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο για να καταλάβει κανεί τον αρκισμό. Και λέει δυστυχώ δεν με βοηθάει. Δεν το λέω αυτό γιατί θέλω να πάρω τα 10 ευρώ από τη συγκεκριμένη κοπέλα η οποία θα κάνει εγγραφή στο τρίτο επίπεδο. Από το οποίο 10 ευρώ εγώ παίρνω ένα μέρο, γιατί εννοείται ότι το YouTube είναι μια πλατφόρμα στην οποία πληρώνω υπηρεσίε. Δηλαδή, ό,τι πληρώσει κάποιος δεν παίρνω εγώ ολόκληρο το ποσό, παίρνω ένα μέρος του ποσού. Αλλά τι σκεπτικό είναι αυτό, να έχω ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, να μου δίνετε ένα εξειδικευμένο βίντεο που μου λέει ψυχολόγο στην οποία έχω στείλει πάρα πολλέ φορέ μηνύματα στο Messenger, είναι πάρα πολλέ οι συνομιλίε. Από χρόνια. Από χρόνια είναι πολλέ οι συνομιλίε. Η πρώτη φορά που μου έχει γράψει είναι 12 Δεκεμβρίου 2019, πέντε χρόνια μου γράφει και τη λέω παρακολούθησε αυτό το βίντεο για το οποίο θα χρειαστεί να πληρώσεις τουλάχιστον συνδρομή για ένα μήνα 10 ευρώ και λέει δεν με βοηθά. Τώρα εμένα το μυαλό μου, συγγνώμη που θα το πω, δεν έχω κάτι με την κοπέλα, έρχεται στη σκέψη μήπως το μυαλό σου δεν σε βοηθά. Γιατί αν πας σε ένα ψυχολόγο θα πληρώσεις το λιγότερο 50 ευρώ μια συνεδρία, μια συνεδρία. Ενώ με 10 ευρώ σου δίνεται πρόσβαση σε τόσο πολύ εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό δεν το λέω για να διαφημίζω τη συμμετοχή. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη συμμετοχή και το κανάλι ανθεί. Το λέω για να εξηγήσω πόσο σημαντικό πράγμα είναι να βάζουμε κάποιες προτεραιότητες. Τα νύχια μου θα πάω να κάνω και θέλω μόνο 20 ευρώ για τα νύχια το χεριών. Τα οποία νύχια θα κρατήσουν τρει εβδομάδε. Αυτά είναι νύχια τριών εβδομάδων, τα οποία θέλω ξανα... Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι 10 ευρώ ή οποιαδήποτε κοπέλα μπορεί να βρει. Δεν το λέω για να γραφτείτε, το λέω για το mindset, το mindset το θεραπευτικό, το mindset το προδευτικό, τρόπος σκέψης ο οποίος μας οδηγεί στο να βρίσκουμε λύσεις και όχι απλώς να ψάχνουμε τσαμπα, τσαμπατζίδικε καταστάσει ή να πάρουμε για λίγο μία ανακούφιση ότι κάτι μα είπε ο ψυχολόγο, κάτι ακούσαμε και προχωράμε παρακάτω. Πάω τώρα στο μήνυμα τη κοπέλα με την ιστορία επιτυχία. Για να γίνω σαφέστερη, πρόκειτο για ένα άκρο χειριστικό άνθρωπο που τα παρουσίαζε όλα άψογα και τακτοποιημένα στη ζωή του, που ακόμα και τα ψεγάδια του τα είχε δικαιολογημένα και επιχειρηματολογημένα για το γιατί τα έχει έτσι, που προσπάθησε να με χειριστεί από την πρώτη φορά που βρεθήκαμε και που αν δεν ήμουν πονηρεμένη, να υπήρχε και δεύτερο ραντεβού και τρίτο κλπ. Εντόπισα τόσα πράγματα που πιστεύω ακράδαντα ότι αν είχε μπει στη ζωή με αυτό το άτομο θα υπέφερα με πολλούς τρόπους. Τον χαρακτηρίζω επικίνδυνο άνθρωπο και ταχύριθμο σεμινάριο. Η άλλη τον ονόμαζε χθες ολόκληρο καμπαναριό, Αυτή τον ονομάζει τον τοξικό με τον οποίο βγήκε ένα ραντεβού, επικίνδυνο άνθρωπο και ταχύριθμο σεμινάριο. Έτσι θεωρώ ότι γλίτωσα και ένα μεγάλο μέρο των ευσήμων σα ανήκει. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή τη φίλη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ εγκάρδια και χαίρομαι όπως τις έγραψα πάρα πολύ για σένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε και λίγα λόγια κλείνοντας για την αρχική συζήτηση αυτού του βίντεο. Δεν αρκεί να κόψουμε σχέσεις με τους ξεκάθαρα τοξικούς ανθρώπους που υπάρχουν για χρόνια, για μήνες στη ζωή μας. Για να έχουμε ενάργεια πνευματική, για να έχουμε ψυχολογική ευεξία, για να μην είμαστε συνεχώς καταπεσμένοι από ψυχολογικό πόλεμο, Ακόμη και στο πρώτο ραντεβού που θα πάμε με κάποιον Ακόμη ακόμη και από τη συζήτηση στο chat Γιατί συνήθως οι άνθρωποι μιλάνε στο chat πρωτού βγουν έξω Είτε έχουν γνωριστεί έξω και έχουν ανταλλάξει Instagram ή Facebook Είτε έχουν γνωριστεί μέσω των κοινωνικών δικτύων ή μιας εφαρμογής γνωριμιών Παρατηρούμε πολύ προσεκτικά το πώς μας κάνει να νιώθουμε η facebook ειτε εχουν γνωριστει μεσω των κοινωνικων δικτυων η μιας εφαρμογης γνωριμιων παρατηρουμε πολυ προσεκτικα το πως μα κανει να νιωθουμε η επικοινωνια με τον άνθρωπο αυτό και αν τον gut instinct μας χτυπάει καμπανάκια, εάν νιώθουμε την τοξικότητα, είτε υπό τη μορφή nagging, προσβολών, προσβλημέντων, αδιόρατης ηρωνίας, είτε υπό τη μορφή μιας ψεύτικης παρουσίας, αν συναντήσουμε έναν άνθρωπο ψυχρό και απόμακρο, ο οποίο δεν γίνεται καθόλου ευάλωτο και παρουσιάζει τη ζωή του σαν τέλεια και όχι τα έχει όλα τέλεια και όλα λιμένα και μα κοιτάει και μα συγκαταβατικά γιατί έχουμε τι δεν έχουμε. Όταν συναντάμε τοξικότητα, το κόβουμε και καθαρίζουμε. Θυμήθηκα τώρα και θα κλείσω με αυτό για να γελάσουμε και λίγο. Θυμάστε σε κάποια φάση πότε ήταν το 22, όταν είχα αρχίσει και έκανα κάποια προσωπικά πειράματα με το Tinder. Κάνω μάτσο με έναν τύπο, ο οποίο μου λέει ότι με αναγνωρίζει. Είχα κάνει προφίλ με το όνομά μου κανονικά, με τι κανονικέ μου φωτογραφίε, δεν απέκρυψα πια είμαι. Και του λέω, κύριε, δεν σας γνωρίζω. Και μου συστήνεται ότι είναι ο τάδε και ο τάδε, ο οποίος έχει υψηλή μόρφωση, υψηλή θέση στο δημόσιο κλπ. Και θέλει να μιλήσουμε κατευθείαν στο τηλέφωνο. Το δέχομαι. Δεν έχω τίποτα να μιλήσω με κάποιον στο τηλέφωνο. Υπενθυμίζω ότι ήμουν single. Και ότι επίση εκείνη την περίοδο εξερευνούσα το πώ μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή γνωριμιών με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Σε εκείνο το τηλεφώνημα, το πρώτο και μοναδικό που είχαμε τον άνθρωπο αυτό, ενώ μου είπε κάμποσα για τον εαυτό του, πόσο σπουδαίο είναι, πόσο πετυχημένο είναι, πόσο καλό είναι στη δουλειά του, πόσε πολλέ προαγωγέ έχει πάρει κλπ. Και λοιπά, και λοιπά, και, και Φτάνουμε στο ψήτο και του λέω: Γιατί χώρισε με τη γυναίκα σου, Γιατί μου είπε ότι είναι διαζευγμένο και μάλιστα ήταν πρόσφατα διαζευγμένο, ένα χρόνο διαζευγμένο. Μου λέει: Κοίταξε, η γυναίκα μου, όταν τη γνώρισα, ήταν μοντέλο. Κατακρίβια ήταν η αθλήτρια μου λέει και μου είπε και το άθλημα στο οποίο αγωνιζόταν η γυναίκα του. Και είχε μου λέει άψογο κορμί. Μου είπε και τα κιλά που είχε η γυναίκα του. Ήταν 52 λέει. Και την παντρεύτηκα και στη συνέχεια η γυναίκα μου είχε το θράσος να βάλει βάρος. Και μου λέει κατέληξε να είναι 70 κιλά. Το ρώτησα το ύψος της γυναίκας του και ήταν περισσότερο από το δικό μου ύψος που είναι 1,63. Και του λέω καλά ρε φίλε Μιλάς τώρα με μια γυναίκα Η οποία είναι 1,63 στο ύψος Και σίγουρα δεν είμαι 70 κιλά Δεν θυμάμαι πόσα κιλά ήμουν τότε Γύρω στα 90 πρέπει να ήμουν Του λέω εγώ είμαι πολύ πιο παχιά Από τη γυναίκα σου Πώς χώρισες μια γυναίκα Γιατί ήταν 52 κιλά και έγινε 70 Μετά από πόσα παιδιά που γέννησε Και μεγάλωσε μου είπε και τον αριθμό των παιδιών Και την αλλαγή της ηλικία. Και τώρα προσεγγίζεις μια άλλη γυναίκα η οποία, την οποία λες ότι γνωρίζεις, δηλαδή με έχει δει στην τηλεόραση. Και ξέρεις ότι είμαι παχουλή, είμαι χοντρή, δεν το έχω αποκρύψει ποτέ ότι είμαι παχουλή, ούτε έχω αποκρύψει ποτέ ε, από το κανάλι εδώ πέρα και στην τηλεόραση αρκετές φορές έτυχε να πω και για τα ζητήματα που έχω με την Ισουλουνο αντίσταση και την, τη δική μου ρε παιδί μου σχέση με το πάχος. Και τη δική μου εξοικείωση με το πάχος. Και το γεγονό ότι πάντοτε προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που είναι για την υγεία μου. Και αυτή την περίοδο, εδώ και ένα χρόνο, περισσότερο από ένα χρόνο, κάνω την κρατοφαγική διατροφή και έχω δει τεράστια βελτίωση στην υγεία Τα κιλά μου δεν έχουν πέσει δραματικά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα, ήμουν 98 και τώρα είμαι 90. Σε κάποια φάση είχα πάει και 85. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν τα κιλά όσον αφορά στην κρατοφαγική δίαιτα. Με ενδιαφέρει η υγεία μου. Αυτό το λέω επίτηδε, γιατί χθε βγήκε ένα τοξικό απόβλητο και πήγε κάτω από το βίντεο. Εσύ έχει ακούσει για την κρετοφαγική διατροφή με τον γιατρό μα, τον Θάνατο Ευθύμιο. Και έγραφε εκεί πέρα κακίε μεγατόνων. Ότι παίρνει κόσμο στο λαιμό σου και λε ότι κάνει αυτή τη διατροφή για να χάσει κιλά. Και εσύ είσαι παχιά, γιατί είχα πει στο το Σάββατο ότι ναι, έχω βάλει 3-4 κιλά τους τελευταίους δύο μήνες. Ενώ είχα διώξει 15, βάλα 3-4 και είπα μάλιστα ότι πρέπει να συζητήσω και με τον γιατρό μου για να ρυθμίσω το κομμάτι της αντίσταση όχι του διαβήτη. Η γλυκοζηλιωμένη μου είναι 4,8 πλέον, που είναι πιο χαμηλή και από τη γλυκοζηλιωμένη ενός ανθρώπου που δεν έχει διαβήτη. Τέλος πάντων. Και λέω σε αυτόν τον τύπο. Με, ποιο με αέρα του λέω Φλερτάρεις μια γυναίκα η οποία είναι περισσότερα κιλά από τη γυναίκα σου Την οποία χώρισες για εκείνα τα κιλά Μου λέει η γυναίκα μου πάχει επίτηδε για να με εκδικηθεί Και άκουγε τις φίλες της οι οποίες της έλεγαν μην ακούς τον άντρα σου Και βάλε κανένα κιλό παραπάνω Εκεί ήταν που του είπα λυπάμαι πάρα πολύ για τη γυναίκα σου Η οποία παντρεύτηκε έναν τόσο επιφανειακό άνθρωπο ο οποίος τη χώρισε επειδή από τα 25-20 πότε τη γνώρισε μέχρι τα 45 που τη χώρισε πήρε η γυναίκα πόσα κιλά πήρε και με ύψος μεγαλύτερο από το δικό μου 1,65-1,67-1,70 70 κιλα δεν είναι παχιά είναι κανονικότατη και του λέω σε καμία περίπτωση δεν θέλω να γνωριστούμε μου λέει γιατί του λέω επειδή είσαι τοξικός θα μπορούσα να του πω δεν θέλω να γνωριστούμε επειδή είσαι με παχιά αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος ο λόγος που δεν ήθελα να το γνωρίσω ήταν γιατί η όλη του ομιλία επί μία ώρα απέπνε τοξικότητα. Και αυτό ήταν. Δεν πήγα καν σε ραντεβού. Και τότε εκείνη την περίοδο συνάντησα πάρα πολλές περιπτώσεις τοξικότητα των ανθρώπων. Τοξικότητα των ανθρώπων που η τοξικότητα τους, ο κομπλεξισμός τους, η κακία τους, η ηρωνία τους φαίνεται μέσα από το τσάτ. Το κόβουμε από την αρχή. Συνάντησα και ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τοξικοί αλλά ήταν ατέριαστοι για να γνωριστούμε. Είτε λόγω μεγάλης διαφοράς ηλικίας που εγώ προσωπικά δεν είμαι και πολύ υπέρ της μεγάλης διαφοράς ηλικίας είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω και κυρίως λόγω του ότι δεν ταιριάζαμε πνευματικά και ιδεολογικά. Όσοι παρακολουθείτε τελευταίο στα βίντεο με τον σύντροφο μου θα δείτε ότι Είμαστε δύο άνθρωποι που σκεφτόμαστε με παρόμοιο τρόπο, όχι με τον ίδιο ακριβώ, και έχουμε ακόμη και παρόμοια ελαττώματα και έχουμε και παρόμοιο ιστορικό. Έψαχνα να βρω έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάξω. Δεν λέω ότι όλοι όσοι είναι στο Tinder ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμιών είναι τοξικοί, αλλά υπάρχουν πολλοί τοξικοί και στο Tinder, γιατί το Tinder είναι μια μικρογραφία τη κοινωνία και στην κοινωνία μα ζούμε ανάμεσά του. Προσοχή λοιπόν και στην τοξικότητα στο φλερτ. Επίση. Η καθημερινή συστηματική ψυχοεκπαίδευση είναι τζάμπα εντελώς δωρεάν και είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Τώρα που το σκέφτομαι για την κοπέλα που μου στείλε στο messenger εκείνη την ερώτηση, εκείνο το ερώτημα, τώρα που το σκέφτομαι, εάν παρακολουθούσε συστηματικά τα βίντεο και δεν χρησιμοποιούσε το προφίλ μου στο facebook που μου στέλνε μηνύματα ή το κανάλι σαν ένα σταθμό πρώτων βοηθειών, και έκανε συστηματική ψυχοεκπαίδευση, τώρα το σκέφτομαι ότι υπήρχε και το βίντεο, το podcast, τοξικά ενήλικα παιδιά, τα αγκαλιάζει ή τα πνίγει και διάφορα άλλα βίντεο. Και ένα βίντεο που είχαμε κάνει με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, πώ μεγαλώνει παιδιά ώστε να μην είναι αρκισίστε κλπ. Τα οποία θα την έβαζα στο πνεύμα. Σίγουρα δεν θα ήταν τόσο στοχευμένα όπω εκείνο το συγκεκριμένο webinar που τη έστειλα, του οποίου το σύνδεσμο θα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, αλλά η συστηματική ψυχοεκπαίδευση μας οχυρώνει και μας ενδυναμώνει πολύ. Εάν βρίσκουμε τον εαυτό μας να μην είμαστε καλά ψυχικά και συναισθηματικά, αν βρίσκουμε τον εαυτό μας να έχουμε προβληματικές σχέσεις, αν θέλουμε πραγματικά να εξελιχθούμε, πέρα από την ψυχοθεραπεία πρέπει να κάνουμε συστηματικά καθημερινή ψυχοεκπαίδευση. Και σας είπα για τη φίλη που μου στείλε τα μηνύματα και κάναμε το live το Σάββατο, Χθε μου στείλε τρει-τέσσερι ερωτήσει στο με ο Messenger στο Instagram να με ρωτάει για θέματα τα οποία ήδη είχαμε αναλύσει του προηγούμενου μήνε στο κανάλι και μου λέει: Καλή ιδέα να κάνουμε αυτό το βίντεο. Όχι. Καλή ιδέα είναι να παρακολουθούμε καθημερινά τα βίντεο, εάν θέλουμε να εξελιχθούμε. Είναι χρυσορυχείο το κανάλι μα. Υπάρχουν πάνω από 4.000 βίντεο δωρεάν, το οποίο όποιο τα παρακολουθήσει συστηματικά και με πραγματική διάθεση να ψυχοεκπαιδευτεί θα έχει τεράστιο όφελος. Χρησιμοποιήστε το κανάλι μας. Χρησιμοποιήστε το, μόνο θα κερδίσετε. Σας στέλνω την αγάπη μου και θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω. Εάν έχετε παρόμοιες εμπειρίες από τοξικότητα στην πρώτη συνομιλία, στο πρώτο chat, στο πρώτο ραντεβού και πώς το διαχειριστήκατε, αναγνωρίσατε τον κατ σας, όταν είχε τέτοιες ενδείξεις και σας έλεγε πρόσεχε, 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 είναι τοξικό, σε κάνει να νιώθεις άσχημα, άβολα κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και βεβαίως, εάν σας έχει βοηθήσει η συστηματική παρακολούθηση των ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο ή εάν προτιμάτε να παρακολουθείτε επιλεκτικά έναν τίτλο που σας κάνει εντύπωση ή όταν έχετε πρόβλημα να έρχεστε στο κανάλι, αλλά όταν είστε καλά, όταν είστε σε μια καλή φάση, να ξεχνάτε παντελώ την ψυχοεκπαίδευση με αποτέλεσμα να παραμένετε ανοχήρωτοι. Φιλιά, καλή δύναμη σε όλους. Σας αγαπώ.